είναι δύσκολα, γιατί οι μικρότεροι φοιτητές του πρώτου, του δεύτερου, τρίτου έτους δεν έχουν γνωρίσει τις διαδικασίες, δεν έχουν γνωρίσει το σύλλογο, με αποτέλεσμα να δείχνουν μια απάθεια και μια έλλειψη ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ εκπροσωπώ την Ανεξάρτητη Αριστερή Συμμαχία. Είναι μια αριστερή πολιταξική πλατφόρμα από τους φοιτητές για τους φοιτητές. Δεν έχουμε κάποιο κομματικό φορέα και κύριο μέλημά μας είναι τα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές. Όσον αφορά τη σύντηση, τη στέγαση, τα μαθήματα, οποιαδήποτε έλλειψη μπορεί να υπάρχει σε καθηγητές ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε καθημερινά δίπλα τους, ανοιχτοί να ακούσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Βασικό για μας είναι πολύ το ότι δεν έχουμε κάποιο κομματικό φορέα και ότι βγάζουμε μόνοι μας τις γραμμές μας, βασιζόμενοι στο τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στον χώρο του Πανεπιστημίου. Τι έτος είστε? Εγώ είμαι τέταρτο, ναυτιλίας. Ναι. Οπότε είχατε συμμετάσχει σε ανάλογες διαδικασίες? Ναι. Ναι, τα προηγούμενα χρόνια, εννοείται. Και είμαστε ακόμα εδώ όσο προλαβαίνουμε να κάνουμε το ίδιο. Οι σημερινές εκλογές είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για τους φοιτητικούς συλλόγους. Καλούμε τους φοιτητές να κατέβουν να ψηφίσουν και να σταματήσουν να απέχουν. Είμαστε από την Πανσπαστική Κίνηση Συνεργασίας, τη μόνη παράταξη η οποία μπορεί να βάλει φραγμούς στα σχέδια της κυβέρνησης, τη μόνη παράταξη που όσο είχαμε COVID, η κυβέρνηση έκανε αγορές αστυνομίας, εξοπλισμών για τα πανεπιστήμια και είναι η μόνη παράταξη που την έχει καθυστερήσει μέχρι τώρα με τους αγώνες και τη δράση της. Καθώς και έχουμε πει ένα μεγάλο όχι στον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Είναι η μόνη παράταξη η οποία ενώ πάει για συγχωνεύσεις τμήματων η κυβέρνηση μπήκε μπροστά και αποσύρθηκε αυτή η δράση τους. Καλούνται στο να ψηφίσουν και να επιλέξουν για ποιους εκπροσώπους θα διαλέξουν στους φοιτητικούς συλλόγους τους. Είμαστε η παράταξη λοιπόν που βρισκόμαστε καθημερινά μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ήμασταν η παράταξη η οποία μέσα από τις δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέσα σε όλο αυτόν τον καιρό, του εξαποστάσεως αλλά και του διαζώσεις, ήμασταν ενεργοί. Πραγματοποιήσαμε δεκάδες δράσεις και καλούμαστε σήμερα να δώσουμε το παρόν στις κάλπες, στην επιλογή των φοιτητών, οι οποίοι θα επιλέξουν για το ποιοι θα εκπροσωπήσουν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στους φοιτητικούς συλλόγους τους. Υπάρχει συμμετοχή? Συμμετοχή μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρή, διότι είναι αρκετά νωρίς. Θεωρούμε όμως ότι με το πέρας του χρόνου θα υπάρξει μια μεγαλύτερη ανταπόκριση. Βέβαια είναι πολύ θετικό ότι μετά από 3 χρόνια επιστρέψαμε στις φοιτητικές εκλογές, διότι 2 φοιτητικοί σύλλογοι των τμήματων μηχανικών οικονομίας και διοίκησης, αλλά και του ναυτιλίας δεν ήταν τόσο ενεργοί όλο αυτό το διάστημα, διότι αρκετοί είχαν αποφοιτήσει. Εμείς ως ΔΑΠ Νουδουβκού στους φοιτητικούς συλλόγους, στους οποίους είχαμε την πλειοψηφία των εδρών, ήμασταν αρκετά ενεργοί, με πλούσιο απολογισμό, τουλάχιστον 60 προτάσεις, από τις οποίες τουλάχιστον 40 υλοποιήθηκαν, έγιναν πράξη.